του διαδικτυακού Σίγμα Live, η Πέτρα Αργυρού. Καλησπέρα, Πέτρα. Καλησπέρα, καλή αρχή να έχουμε. Και ο τέος ευρωβουλευτής Ανδρέας Πιτσιλίδης, θα τα λέμε μαζί συχνά πυκνά και με τους δύο. Καλή στροφάρουν αρχή, λοιπόν οι μηχανές, Πέτρα, στα ζητήματα της οικονομίας. Πολλές καυτές πατάτες. Κυριαρχεί αυτή την ώρα η υπόθεση του ΕΛΑ. Έχει και αυτό την σημασία του. Φαίνεται ότι είναι στο τέλος η έρευνα του Γενικού Ελεγκτή. Είναι στο τέλος η έρευνα του Ελεγκτή, αλλά βεβαίως, Χρήσανθε, εδώ μιλούμε για ένα ολοκληρωμένο έγκλημα με ηθικούς αυτούργους, με εκτελεστές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκαλύψει. Και θα πρέπει αύριο ο κύριος Αθανάσιος Ορφανίδης, ο οποίος θα είναι παρόν στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, να μην βγάζει την ουρά του απ' έξω. Θα πρέπει να μας πει, οφείλει τουλάχιστον να το κάνει, να μας πει ποιοι έβαλαν αυτές τις υπογραφές για να πάρει η Λαϊκή Τράπεζα 12 δισεκατομμύρια περίπου. Μία τράπεζα αφαιρέγγια. Μία τράπεζα η οποία κρατήθηκε, το γνωρίζει πολύ καλά, στον αναπνευστήρα. Το είπε ο κύριος Δημητριάδης ο ίδιος. Περιττό να σου πω ότι αφήνω ασχολίαστο αυτό που μετέδωσε προηγουμένως ο συνάδελφος, ότι ο κύριος Δημητριάδης στηρίζει γη ηχθείως για το αν θα πάει να καταθέσει στο δίκητη. Και ο κύριος Σταυρινάκης, τι πάει να πει δηλαδή? Δεν έχω απαντήσει ακόμη εάν θα πάω να καταθέσω στον Ελεγκτή. Ναι. Κύριε Πιτσιλίδη, τελικός χειριστής ή πάντως από τους τελικούς χειριστές και ειδικά στην θέση του κεντρικού τραπεζίτη, δεν νοείται να μην έχει ευθύνη ή ευθύνες για την κατάληξη της κυπριακής οικονομίας ή για την εξαφάνιση μιας τράπεζας. Θα το κάνουμε πιο ειδικό. Σε συγκεκριμένη και ευθύβολη ερώτησή μου τότε ως ευρωβουλευτής, τον Μάριο Ντράκη, Χρήσανθε, ακριβώς αυτό που ρωτάς, απάντησε γραπτός ο διοικητής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας ότι η Κυπριακή Κεντρική Τράπεζα έχει τον κατεξοχήν εποπτικό ρόλο και αυτή είναι που εγγυάται με τη γνωμοδότησή της ότι μια τράπεζα μπορεί ή όχι να πάρει έλα. Δεν μπορεί. Άρα, όσο και αν εμφανίζεται αυτή την ώρα κατήγορος ο κύριος Ορφανίδης, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να δει, το λέω με κάθε σέβας, τον εαυτό του και λίγο στο καθρέφτη. Ασφαλώς δικαστικό ρόλο δεν έχουμε και δεν επιδιώκουμε, αλλά κριτικό ρόλο σας λέω ότι σας έχω προσκομίσει και ένα αποδεικτικό στοιχείο. Όμως από την άλλη, θα πρέπει να δούμε ότι είναι κλιμακωτές οι ευθύνες σε όλους τους τομείς. Και επειδή τουλάχιστον τρία σημεία έθεσε ο Αθανάσιος Ορφανίδης, και δεν μπορώ να δεχτώ ότι το πολιτικό χειρισμό του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων είναι αυτό που είναι κατεξοχήν υπεύθυνο. Γιατί εντάξει, εκεί θα μας δώσει πολιτικές εξηγήσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά σε ό,τι αφορά τον εποπτικό ρόλο των τραπεζών, έχει κρίσιμο και νευραλγική σημασία ρόλο η Κεντρική Τράπεζα. Και δεν είναι τυχαίο που εντός τριμήνου η Λαϊκή Τράπεζα φιλορροούσε σε κεφαλαϊκή επάρκεια. Είναι γιατί, άμα χάσει μια αξιοπιστία, τραπεζική πίστη, ένας τραπεζικός οργανισμός, αμέσως κλιμακωτά και με δυναμική αντίστροφα, δηλαδή γεωμετρική πρόοδο, χάνει τους καταθέτες της. Και οι τράπεζες στηρίζονται, όπως όλοι ξέρουμε, στην αξιοπιστία που χτίζουν τη φερεγγιότητα σε σχέση με το καταθετικό. Καλά κάνει ο Υπουργός Οικονομικών και δεν μπαίνει στον κυκαιόν αυτό της αντιπαράθεσης, λες? Εγώ έχω την αίσθηση και σε συνέχεια με αυτό που είπε η Πέτρα, που θα μπορούσε να με βρει σύμφωνα απόλυτα, ότι γιατί να φοβάται κάποιος να μπει μέσα σε ένα διάλογο. Δεν, μόνο κάποιος που έχει λόγους που δεν θέλω να πω ότι υπάρχει κρυψίνια εδώ ή κάτι μεμτό, αλλά να πάμε να πούν τη θέση τους, την αλήθεια τους. Και από την άλλη, ίσως και εμείς να πρέπει να δούμε ως πολιτεία πώς να θωρακίσουμε νομοθετικά θεσμούς όπως ο Γενικός Ελεγκτής, για να είναι υποχρεωμένοι κάποιοι που η συνείδησή τους δεν τους επιβάλλει ότι πρέπει να μας δώσουν εξηγήσεις, να το πράττουν δια της νομοθετικής δηλαδή οδού που θα τους επιβάλλει. Δύο σημεία, Χρήσανθε. Το ένα, αυτό που ανέφερε ο Ανδρέας σε ό,τι αφορά το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. Και καλά έχει ευθύνη η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Χριστόφια. Εγώ ρωτώ και το εξής. Γιατί ο τότε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Αθανάσιος Ορφανίδης, δεν βγήκε ευθαρσός και να πει: εγώ, κύριε, δεν συνεννοούμε. Κρούω καμπανάκι κινδύνου. Αυτή η χώρα βουλιάζει και, ξέρετε, παρετούμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είμαι ευχάριστο να τα βάζω με τον Αθανάσιο Ορφανίδη απόψε, αλλά θα πρέπει να πω ακόμα ένα πέτρα. Βάλουμε, τα έχουμε βάλει και με τον κύριο Πανικοδημητριάδη. Έτσι. Είναι γνωστό άλλωστε το τι επιθέσεις είχε δεχθεί, τουλάχιστον από εμάς, ο κύριος Δημητριάδης. Τυχαίνει να έχω ακόμα ένα επιχείρημα που είναι καταπληκτικό, πιστεύω. Αλλά με ενοχλεί όμως, Ανδρέα, με ενοχλεί το εξής. Ο κύριος Ορφανίδης προ 1,5 μήνα βγήκε και είπε δημόσια, σε διάσκεψη τύπου παρουσίασης ενός βιβλίου, ότι ο Νίκος Αναστασιάδης μπορούσε να μην αποδεχθεί τα νούμερα της ΠΥΜΚΟ για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών και μπορούσαμε να αποφύγουμε το κούρεμα. Πήγε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, θα πάει και αύριο για να δούμε. Λοιπόν, και τι είπε, δεν ανέφερε κουβέντα
για την διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κοκορομαχίας, είναι θέμα ουσίας εδώ, γιατί μια χώρα έχει βουλιάξει. Και οι ευθύνες του Αθανασίου Ορφανίδη ξεκινούν πριν την παρουσία Δημήτρη Χριστόφια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όταν η Τράπεζα η Κεντρική δεν είπε να κάνουμε διασπορά επενδυτικού ρίσκου στις τράπεζες στις Κυπριακές και τις άφησε να βάλουν σε ένα καλάθι το μεγάλο τους επενδυτικό κεφάλαιο που ήταν τα ελληνικά ομόλογα. Γνωρίζουμε όλοι όσοι ξέρουμε ελάχιστα από risk management ότι δεν έπρεπε να διασπείρουν το επενδυτικό ρίσκο σε περισσότερες. Και δεν είναι δουλειά των τραπεζών. Αυτοί, ρε παιδί μου, κυνηγούν και το κέρδος. Είναι δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη, χρειάζεται να τους. Πάντως είναι κρίμα που ακόμη και σε αυτό χωριζόμαστε σε μπλε και κόκκινους και χάνουμε το δάσος για το δέντρο. Έτσι. Η χώρα έχει βουλιάξει, ο κόσμος και τα ταλαιπωρείται και θα ταλαιπωρείται. Επιχειρήσεις έκλεισαν, αναγκάστηκαν άνθρωποι να φύγουν και στο εξωτερικό και δεν έχει ανοίξει μύτη. Λες και όλα είναι μέλι γάλα. Δεν έφταξε κανένας, κανένας δεν πήρε λανθασμένη απόφαση, κανένας δεν έχει το παραμικρό ίχνος ντροπής. Χρήσατε αν προσθέσουμε και το δεύτερο θέμα της επικαιρότητας που δεν είναι πολλά σήμερα, δηλαδή και την αποξένωση των στοιχείων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής στην Ελλάδα. Μιλούμε για σε δύο θέματα, πω, 15 δις ζημιά έτσι, για την Κύπρο. Θα πω άλλο ένα τηλεγραφικά, θα αποτελέσει αντικείμενο σχολείων και έρευνας τις επόμενες μέρες. Ονομάζεται Uniastrum, αναζητείται μεταξύ άλλων μία μιζάρα 50 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία γραπτός πια αποδεικνύεται ότι έχει δοθεί. Εκεί υπάρχουν ονόματα και αποδείξεις ανθρώπων που βρέθηκαν να φεύγουν από την κεντρική για να πάνε στη χώρα να ελέγξουν την τράπεζα αυτή που κατά τα άλλα θα ήταν ευκαιρία μεγάλη για την Τράπεζα Κύπρου. Και πολιτικών προσώπων, Χρυσάνθε. Όλα αυτά θα τα πούμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Για να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε